τσιλιαδόροι, και επιτρέψτε μου αυτόν τον όρο, τσιλιαδόροι όλης της αντιπολίτευσης, ουσιαστικά νομιμοποίησαν με την παρουσία τους και ορισμένοι και με την ψήφο τους το ανοσουργήμα των Πρεσπών. Θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Γνωριζόμαστε πλέον στην Ελλάδα, είμαστε πλέον μια χώρα που ο καθένας μπορεί να πει τι έχει ο καθένας στο μυαλό του και κυρίως τι έχει πει όλα αυτά τα χρόνια. Και κυρίως πρέπει να γνωρίζουμε ότι όλη αυτή η προσπάθεια δεν σταμάτησε στις 25 Ιανουαρίου. Δεν πρέπει να χάσετε το θάρρος και κυρίως την ελπίδα ότι όλη αυτή η ιστορία θα καταρρεύσει. Πολύ σωστά το έχω ονομάσει, είναι καλό όσοι γράφετε και όσοι μιλάτε να αποδίδετε και αυτά που ακούτε. Αυτή η ιστορία είναι μια καταμάγια. Και όπως λοιπόν η καταμάγια μένει στο φουρνί να πες, έτσι ακριβώς θα μπει και αυτή η καταμάγια και θα πάρει το ρόλο που της αξίζει. Τέταρτο θέμα. Είδατε ότι όλη αυτή η ιστορία ουσιαστικά υλοποιήθηκε μέσω μιας διαδικασίας την οποία την ονομάσαμε πραξικόπημα. Παραβιάστηκε η δημοκρατία μας, παραβιάστηκε το σύνταγμά μας, παραβιάστηκαν εσωτερικοί και διεθνείς νόμοι, παραβιάστηκε η ιστορία μας. Μόνο και μόνο αυτό θα πρέπει να σας πει ότι πολύ απλά και πολύ κομψά, όταν θα αποκατασταθεί η δημοκρατία και το σύνταγμα στην Ελλάδα και όταν θα έρθει ένας πρωθυπουργός και μια κυβέρνηση ελληνική και πατριωτική, θα στείλει τη συγκεκριμένη συμφωνία από εκεί που ήρθε. Πολύ απλά. Δεν χρειάζεται να δηλίζουμε το κουνούπι και να καταπίνουμε την καμήλα. Για να μιλήσω και με όρους Ευαγγελίου. Γιατί? Οι μεν πρόθυμοι κυβερνητικοί τι μας λένε? Ότι τελείωσε. Έργα όμνες, τελείωσε η συμφωνία, έχει παράξει αποτελέσματα, συνεπώς δεν μπορούμε να την ανατρέψουμε. Ακόμα και αυτή η καταμάγια στο άρθρο 19, παράγραφος 3, λέει ότι όποιο μέρος έχει διαφορά με τη συμφωνία μπορεί να προσφύγει στο Διεθνές Δικαστήριο. Που σημαίνει ότι ακόμα και οι ίδιοι έχουν προβλέψει ότι μπορεί να καταργηθεί. Παρένθεση. Αν αληθεύουν όσα γίνονται αυτές τις μέρες στη Βουλή με την κατάργηση του άρθρου 151 του ποινικού κώδικα, που λέει ότι όποιος θεσμικός παράγοντας της Ελλάδας βλάψει τα συμφέροντα της Ελλάδας από κακούργημα γίνει πλημέλημα, αυτό όπως ξέρετε είναι από τα πιο σοβαρά ζητήματα. Που σημαίνει ότι ακόμα και οι ίδιοι προνοούν και σκέφτονται ότι όλο αυτό το οποίο κάνανε έβλαψε τα εθνικά μας συμφέροντα. Πέμπτο θέμα. Υπάρχει μία κουστοδία, επιτρέψτε μου να σας πω με αυτόν τον όρο μια και διάδομη σαρακοστή, υπάρχει μια σπήρα με την έννοια του Ευαγγελίου, όπου περιοδεύει από χωρίων εις χωρίων, για να θυμηθώ και 67-74, περιοδεύει λοιπόν από χωρίων σε χωρίων για να μας πει τι. Μα δεν μπορεί να αλλάξει συμφωνία, μπορεί μόνο να βελτιωθεί. Εξάλλου, το όνομα της Μακεδονίας θα ξεχαστεί σε λίγο. Κάτι το οποίο μας το είπανε και οι γονείς τους και οι παππούδες τους και όλοι όσοι ως εγγόνια και παιδιά και δυσέγγωνα ως οικογένειες θα μας απασχολούν τους επόμενους αιώνες στην Ελλάδα. Υπάρχει επίσης ένα ζήτημα που τι μας λέει? Το πιο σημαντικό θέμα είναι το ζήτημα της ηθαγένειας, της εθνότητας δηλαδή, και της γλώσσας. Βλέπετε τι γίνεται τώρα. Ξεσάλωσαν όλοι. Ακόμα και σε πανεπιστήμια στέλνουν για να πούν πρέπει να διδαχτεί αυτή η γλώσσα. Νομίζω ότι είναι πασιφανές και προφανές ότι όλη αυτή η ιστορία δεν μπορεί να συνεχιστεί με αυτόν τον τρόπο. Επίσης, έβδομο θέμα, είδα κάτι πολύ ωραίο, το λέει ο συμπατριώτης μου ποιητής ο Βάρναλης, είδα κάτι πατριδοκάπηλους και κάτι πατριδέμπορους να βγάζουν στα μανταλάκια την πατρίδα. Αυτοί φωνάζουν για να φύγουν οι πατριώτες. Αλήθεια, αυτοί που θαυμάζουν τον Χίτλερ και τον Κεμάλ, γιατί δεν κάνανε κάτι για τη Μακεδονία? Τους είδα χτες, κάνανε ένα σοου έξω από το γραφείο του Προέδρου της Βουλής. Σοου! Για να πάρουν ορισμένες ψήφους. Τους κατάλαβαν όλους πλέον τώρα. Ο καθένας
έχει μπει στο στασίδι που του αναλογεί. Και μην περιμένετε πολλά από αυτούς που θαυμάζουν τους γενοκτόνους μας και τους δολοφόνους μας. Μην περιμένετε τίποτα, για να είμαι ακόμα πιο σαφής, από αυτούς που παρέδωσαν για 8 χιλιάρικα τη Μακεδονία. Αυτή είναι η αλήθεια. Να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Τα λέει ο ένας τον άλλον και αναλυθεύει έστω και ένα από αυτά τα οποία υπόθηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο, πραγματικά είναι απαράδεκτη όλοι. Ή, για να το πάω ακόμα πιο πέρα, είναι σε ρόλο όλοι. Ένατο και προτελευταίο. Αυτή την περίοδο κρινόμαστε όλοι μας. Και για το λόγο και για τις πράξεις μας. Όταν ήρθα πριν περίπου 2 μήνες στη Βέρεια, το γνωρίζει το Αντώνης, το γνωρίζει η Δώρα και άλλοι, βγήκανε κάτι τροκτικά που τα παίρνουνε και έρχονται και σε διάφορες εκδηλώσεις όπου μιλώ για να δώσουν αναφορά. Ξέρετε, όλα αυτά είναι εφήμερα και πρόσκαιρα. Σήμερα είσαι και αύριο δεν είσαι. Απλώς αλλάζεις αφεντικό, αλλά δεν έχεις καμία αξιοπρέπεια και καμία εικόνα. Βγήκανε και συκοφαντήσανε τίμιους ανθρώπους, αγωνιστές, όπως κάνουν τόσα χρόνια. Αλλά όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, η λάσπη δεν πιάνει πουθενά. Δέκατο και τελευταίο, και είμαι στη διάθεσή σας για να κάνουμε ένα διάλογο. Εδώ δεν είναι μέγκα, εδώ μπορούμε να καθίσουμε ως το πρωί. Αυτός είναι και ο ρόλος και ο στόχος μας. Αυτός είναι και ο σκοπός μας. Δεν πληρώνομαι γι' αυτό εδώ. Το λέω γιατί μέσα από την καρδιά μου πιστεύω πάρα πολύ στο δίκαιο αγώνα. Ότι κανείς δίκαιος αγώνας δεν πάει χαμένος. Μεγάλη παρένθεση. Όταν πέρσι στην Έδεσα, υπάρχουν κάποιοι φίλοι εδώ που ήρθαν από την Έδεσα, πέρσι στην Έδεσα όταν μίλησα στο συλλαλητήριο, να ανοίξω ακόμα μια παρένθεση. Πάρα πολλοί με έχουν πει σε όλη την Ελλάδα και σε όλο το εξωτερικό, γιατί δεν έχεις μιλήσει και γιατί δεν μίλησες ποτέ στα συλλαλητήρια της Αθήνας της Θεσσαλονίκης. Αυτό το αφήνω σιωπή. Έχω την ίδια απορία και εγώ μαζί σας. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αν είχαμε δημοκρατία και σε αυτές τις υποθέσεις θα μπορούσαν να αλλάξουμε πολλά πράγματα. Τώρα που έχει περάσει ο κύκλος αυτός και ανοίγουμε έναν άλλο κύκλο, μπορώ να σας πω ότι δεν υπήρξε ποτέ πρόταση. Εμείς ξέρετε δεν πήγαμε να κάνουμε πασαρέλα στα συλλαλητήρια. Εμείς δεν πηγαίνουμε για φωτογραφίες εκεί. Εμείς δεν πηγαίνουμε για δημόσιες σχέσεις εκεί. Δεν πηγαίνουμε για να είμαστε υποψήφοι βουλευτές μετά. Και αυτό, όπως ξέρετε, ακόμα και οι εχθροί μας το αναγνωρίζουν. Δεν πρόκειται και δεν μπορεί κανείς να μας πει τίποτα. Αλλά είναι απαράδεκτο να γίνονται καριέρες πάνω στο πτώμα της Μακεδονίας. Δεν μπορούν να καρφώνουν καρφιά στο φέρετρο της Μακεδονίας στην πασαρέλα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Και μπορώ να σας πω ότι για 2 ανθρώπους που παίξανε και αφήσαν το στίγμα τους, όχι μόνο στο ζήτημα αυτό αλλά και σε άλλα, για 2 ανθρώπους δεν έγινε πρόταση. Όπως είδατε στα συλλαλητήρια, όσοι πήγατε, ήτανε πασαρέλα. Δεν είχαν κανένα στόχο και σκοπό. Και ξέρετε για ποιο λόγο δεν είχαν στόχο και σκοπό. Και μπορώ να σας πω ότι μόνο για τον Μιχάλη τον Χαραλαμπίδη και για μένα δεν έγινε πρόταση να μιλήσω. Σας το λέω τώρα. Για να το ξέρετε για την ιστορία. Για να αποκατασταθεί η ιστορία. Και καταλαβαίνετε πολύ καλά πόσα πολλά πράγματα θα μπορούσαν να αλλάξουν. Όλοι θυμάστε το συλλαλητήριο της Βέρειας. Όλοι θυμάστε το συλλαλητήριο της Βεργίνας. Όλοι θυμάστε το συλλαλητήριο της Έδεσας. Θα θυμάστε τα συλλαλητήρια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης για την πασαρέλα και για τα χημικά. Όλοι τα φάγαμε. Κανείς δεν θα θυμάται, κανείς όμως, για αυτά τα οποία υπόθηκαν. Πόσα πολλά πράγματα θα μπορούσαν να αλλάξουν αν υπήρχε μακεδονικός, ελληνικός, πατριωτικός, καθαρός, δημοκρατικός λόγος.
όχι μόνο εκεί, αλλά και στα μέσα ενημέρωσης. Με είδατε πουθενά? Τους είδατε όλους. Όλους. 12 μήνες βλέπατε Ζάεφ, βλέπατε Κοντζιά, βλέπατε Καμένο, βλέπατε ακόμα και πολλούς απίστευτους τύπους που δεν υπερασπίστηκαν η Μακεδονία, την καρέκλα τους υπερασπίστηκαν. Μόνο αυτό τους νοιάζουν, τα παιδιά τους νοιάζουν. Μόνο την καριέρα τους. Τι κακή λέξη. Καταστρέψαν πόσα Ελληνόπουλα με τις καριέρες. Ενώ θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλά. Επειδή λοιπόν πιστεύω πάρα πολύ στο δίκαιο και αληθινό αγώνα, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, πέρσι στην ένταση όταν μίλησα και εκεί πήγανε να παίξουν πολλά παιχνίδια εναντίον μου και εναντίον μας, πολλά παιχνίδια, παρουσιάστηκαν κάτι, θα το πω ποντιακά, αλλά είναι πολύ βαριά, οπότε θα το πω λίγο πιο κομψά. Παρουσιάστηκαν πάλι εκεί κάτι μοντέλα για να κάνουν πασαρέλα. Τα μοντέλα που τα είδαμε και αλλού και κάνουν τώρα και τους υποψηφίους. Είναι έγκλημα σήμερα στην Τουρκία να δηλώνεις Έλληνας και Πόντιος, ειδικά Πόντιος. Αλλά αν υπήρχε εδώ πέρα μια ηγεσία παιδευμένη με το ελληνικό, παιδευμένη με το μορφωτικό, παιδευμένη με το κοινωνικό και δεν ήταν απλώς γόνοι κάποιων οικογενειών και κληρονόμοι κάποιων κομμάτων, δεν θα κλεινότανε με τον Ερντογάν μία ώρα να συνομιλούν. Δεν θα κατέθεταν στεφάνι στον Κεμάλ, αλλά θα βάζανε το αίτημα της δημοκρατίας και της ελευθερίας στη σημερινή Τουρκία. Τέλος και δέκατο, έσχατο αλλά όχι τελευταίο, υπάρχει μια πραγματική αληθινή πατριωτική δημοκρατική προσπάθεια αγώνα και ανατροπής δημοκρατικής και νόμιμης όλης αυτής της κατάστασης που ζούμε. Σε πάρα πολλές παρουσίες μου είπα ότι η υπόθεση της Μακεδονίας δεν είναι για να υπερασπιστούμε μόνο την ιστορία μας ή για να υπερασπιστούμε μόνο τους Μακεδονομάχους ή για να υπερασπιστούμε μόνο τις δασκάλες ή για να υπερασπιστούμε μόνο τον Παύλο Μελά ή για να υπερασπιστούμε τα κρασιά μας. Βγήκανε κάτι γελοί, εύκαιροι, ζαντί και παλαλήθ για να μας πούνε τι μας νοιάζει εμάς, εμείς έχουμε ολόκληρο κράτος εδώ. Θα ασχοληθούμε με τα μακεδονικά κρασιά για 45 ετικέτες μόνο από την Άουσα. Προσέξτε τι ανοίξανε. Πριν μια εβδομάδα στην πρωτεύουσα της Γερμανίας, στο Βερολίνο, όλο το περίπτερο ήταν μόνο Μακεδονία. Μόνο. Και έκανε, λέει, διάβημα ο πρέσβης για να μπει μπροστά το Βόρειο. Τρέχουνε τώρα. Το BBC προχτές έκανε αυτό το στημένο ρεπορτάζ και μίλησε για μακεδονική εθνότητα. Όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, όλη αυτή η ιστορία είναι ένα γρανάζι που μπλέκει με το άλλο και συνεχίζει και όπλους βγάλει. Και ο πρέσβης της Ελλάδας, προσέξτε, είναι σοβαρές λέξεις που σας λέω αυτές. Ο πρέσβης της Ελλάδας δεν είσαι πρεσβευτής μιας χώρας τριτοκοσμικής, άσχετα αν θέλουν να μας καταλήξουν έτσι. Ο πρέσβης της Ελλάδας έχει μεγάλη αξιακό, έχει μεγάλο αξιακό βάρος. Τι έστειλε στην απάντησή του στο BBC? Ότι αυτό το ρεπορτάζ αδικεί τη συμφωνία, προσέξτε. Όχι αδικεί την αλήθεια, αδικεί τη συμφωνία. Έχει μεγάλη σημασία ο συμβολισμός και η λέξη. Τέλος, για να κλείσω και να κάνουμε μια συζήτηση με όσο χρόνο θέλετε και όσες ερωτήσεις θέλετε να απευθύνετε ή συζήτηση να κάνουμε. Εδώ δεν είμαστε ένας χώρος ο οποίος θα πει τελείωσε ο χρόνος ή δεν μπορείτε να μιλήσετε. Εδώ θα κάνουμε μια συζήτηση και είναι καλό που θα την κάνουμε στο και τώρα. Σε αυτή λοιπόν την ιστορία που κλείνει ο κύκλος της λεγόμενης κύρωσης και συμφωνίας, δεν θα μείνετε σε κατάσταση απελπισίας. Θέλω να περάσω πραγματική ελπίδα ότι όλη αυτή η ιστορία με τη Μακεδονία είχε και πολλά καλά. Πραγματικά καλά. Εγώ δεν το είπα σε κανένα από εσάς, με συγκίνησε
Είμαι άνθρωπος. Με συγκίνησε στη Βέρεια που είδα τα παιδιά σας στην πρώτη γραμμή. Και οι καθηγητές και οι δάσκαλοι πήραν απόφαση να μην πάρουν μέρος στο συλλαλητήριο. Τα παιδιά τους βάλαν τα γυαλιά όμως. Με συγκίνησε το γεγονός ότι οι καταστηματάρχες, ακόμα και οι τράπεζες κλείσαν. Είναι από μόνο του ένα μήνυμα που έρχεται από τη μαγιά του Μακρυγιάννη. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Μπορώ να σας πω πολλές εμπειρίες, χρόνο να έχουμε, και προσωπικός και συλλογικός, και από όλη την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο καλό μας έκανε αυτή η ιστορία. Πραγματικά μέσα από αυτήν την ασχήμια βγήκε το κάλος, η ομορφιά της αντίστασης και του αγνού πατριωτισμού. Βέβαια κάποιοι πήγαν να το ιδιοποιηθούν, να το οικειοποιηθούν και κυρίως να το εκμεταλλευτούν, να το καταναλώσουν και να το ευτελίσουν. Να πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί. Όταν θα καλείτε ανθρώπους να μιλήσουν για αυτά τα ζητήματα, θα αλλάζετε τα μηχανήματα του αεροδρομίου που χτυπάνε στα μεταλλικά αντικείμενα. Και το λέω μεταφορικά, γιατί σε πολλούς, στην πλειοψηφία τους, θα χτυπήσουν αυτά τα μηχανήματα και θα τους δείξουν. Και κυρίως πρέπει να τους ρωτάτε, πού ήσουν εσύ όταν γινόταν ο αγώνας για τη Μακεδονία? Τι έλεγες εσύ για τον αγώνα για τη Μακεδονία? Υπερασπίστηκες το παρόν και το μέλλον? Ή κρυβόσουν πίσω από τα κλειστά παντζούρια στα συλλαλητήρια? Κλείνοντας, να σας πω μια ελπιδοφόρα πρόταση που έρχεται από όλο τον κόσμο. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτή η ιστορία θα καταρρεύσει από μόνη της, γιατί δεν μπορεί να τη δεχτεί η ιστορία. Η ιστορία είναι αλάνθαστος κριτής και έχουμε και τα ιστορικά μέσα, κυρίως τα ιστορικά μέσα, με τα οποία αυτή η συμφωνία θα καταργηθεί. Να είστε καλά, αυτά είχα να σας πω. Ο αγώνας συνεχίζεται.